Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκονται τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι της οδού Σεφέρη και Πασχίδης στους Αμπελόκηπους, όπου έχει γίνει η διάνοιξη του δρόμου που περίμεναν δεκαετίες. Ωστόσο, ο δρόμος παραμένει χαλικοστρωμένος και με κάθε βροχόπτωση, κυρίως έντονη, το νερό να παρασύρει τις μεγάλες ποσότητες φορτών υλικών. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουργείται ένα μεγάλο και βαθύ χαντάκι στο οδόστρωμα, ενέχοντας κινδύνους για πεζούς, παιδιά που κινούνται στην περιοχή, ακόμη και για οδηγούς που κάνουν κυριολεκτικά σλάλομ για να μην σπάσουν τα οχήματά τους. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό που λαμβάνουν ως από το Δήμο Ιαννητών στο αίτημά τους για ασφαλτόστρωση ή έστω τσιμεντόστρωση του δρόμου είναι πως έχει μπει στο πρόγραμμα και θα αποκατασταθεί. Μια αποκατάσταση που όμως δεν έχει γίνει ακόμη. Αντίθετα, κάθε φορά που καλούν τις υπηρεσίες, το μόνο που γίνεται εκ νέου είναι χαλικόστρωση. Ως έναν τρόπο αντίδρασης στον εμπεγμό που βιώνουν, είναι η σημερινή τους κίνηση για μία ακόμη φορά να μην επιτρέψουν στα συνεργεία που έφτασαν στο σημείο να ρίξουν εκ νέου χαλίκι, τονίζοντας πως είναι δώρον άδωρον. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει επιτέλους αποκατάσταση του οδοστρώματος, έστω και με τη ρήψη τσιμέντου. Πριν 4 μέρες ρίξαν πάλι εδώ το ίδιο χαλίκι, έτσι. Μόλις έπεσε η βροχή, το πήρε όλο και σκοτώθηκε ο κόσμος κάτω. Για να πάμε προς τα κάτω και δείτε όλο αυτό το χαλίκι που είναι εδώ. Είναι μέχρι το φούρνο, αν ξέρετε εκεί, θα πάμε μια βόλτα να δείτε ότι μαζεύει ο κόσμος από τη αυλήτω τα χαλίκια και το βάζει στην άκρη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Δεν είναι αυτό. Όσες φορές ρίξαν οι χαλίκοι εδώ, θα προτιμούσα εγώ να ρίξουν μια μπιτονιέρα τσιμέντο. Πόσο κάνει αυτό το τσιμέντο? Γιατί ένας άλλος γερότερα, για δεν ξέρω ποια είναι η υπηρεσία μας, είπε, λέει, δεν έχουμε τσιμέντο. Αυτό είναι κοροϊδία για μας. Είναι δυνατόν. Και δεν λέμε να ρίξουν άσφαλτο εδώ, να διορθώσουν μόνο αυτό εδώ, όπως βλέπετε εδώ. Την εικόνα αυτή εδώ, με τη χαράδρα. Σας έχουν δώσει μια απάντηση γιατί τόσα χρόνια από τη διάνοιξη αυτού του κομματιού? Όχι. Δεν έχει υπάρξει έστω και τσιμεντόστρωση που ζητάτε εσείς? Όχι, η απάντηση που ήταν, λέει, είναι στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Είναι στο πρόγραμμα εδώ και 3 χρόνια. Και πρόγραμμα δεν βλέπουμε. Και βελτίωση δεν βλέπουμε. Και κάθε μέρα το ίδιο. Και σήμερα πάλι που ρίξανε εδώ το χαλίκι, δεν τους αφήσαμε βέβαια. Γιατί αύριο το απόγευμα που θα βρέξει, θα φτάσει κάτω. Είναι δώρον άδωρον αυτό που κάνουν δηλαδή. Και εδώ είναι επικίνδυνο και για τους πεζούς οι οποίοι κινούνται, αλλά και για τα αυτοκίνητα, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Μπράβο, και για τους πεζούς ακόμα σήμερα που τα παιδάκια περνάνε εδώ με ποδήλατο. Χθες έπεσε ένα παιδί με το ποδήλατο εδώ. Αν δεν είμαι έξω εδώ στην αυλή και πήγα, τους σήκωσα από εδώ το παιδί. Η κυρία που βλέπουμε από εκεί δίπλα έσπεσε το πόδι, στραμπούληξε. Εάν θα έρθει το βράδυ αυτοκίνητο κατεβαίνοντας, θα πέσει μέσα σίγουρα. Οπωσδήποτε. Για 26 μέτρα δρόμο δεν έχετε, ο Δήμος δεν έχει λεφτά. Δεν θα βάλω εγώ, του λέω. Εγώ. Α, τηλέφωνο. Ρίχναν εδώ πέρα. Ρίχναν 5 χαλίκια εδώ πέρα. Μια βροχή. Μπουρ. Φτάσαμε εδώ. Ήρθαν καμιά 15-20-25 φορές μηχανήματα του Δήμου εδώ. Τώρα, ως εδώ. Ως εκεί που είναι στρωμένο, το βλέπετε. Ρε παιδιά, τραβάτε και λίγο εκεί ένα. Ρίξτε ένα τσουβάλι τσιμέντο. Σκοτώθηκα. Η σύζυγος έσπασε το πόδι, η γυναίκα μου. Γιατί από τις κροκάλες που βγαίνουν, τις βλέπετε. Εκεί, τις βλέπετε. Πατάει και σπάει και πάμε τις παντελίες 2,5 μήνες. Τι αγωγή, έκανα αγωγή. Και λοιπόν, τι έγινε? Τα παιδάκια σκοτώθηκαν, τα γόνατα όλα σκοτωμένα. Όλα τα παιδάκια στα γόνατα τρέχουν και βλέπετε τι άγριο είναι εκεί. Ελάτε και λέω να δείτε το σπίτι μου. Το σπίτι μου βλέπετε εκεί. Εκεί ξέρεις τι βάθος έχει? Μισό μέτρο. Μισό μέτρο στο βάθος. Μα τόσο. Δηλαδή πώς να τους χαρακτηρίζω. Αυτοί δεν θέλουν εισαγγελέα. Αυτοί θέλουν κρέμασμα. Η σημερινή τους άρνηση να επιτρέψουν τη χαλικόστρωση, όπως καταγγέλουν, είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούν ακόμη και απειλές από υπαλλήλους ότι θα ειδοποιήσουν την αστυνομία. Ας την φέρουν να δουν τα χάλια μας και ποιος έχει δίκιο, ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι όπως όλοι οι δημότες, έτσι και αυτοί, καταβάλουν τα δημοτικά τους τέλη, χωρίς όμως αυτά να επιστρέφουν ανταποδοτικά με έργα στην περιοχή τους. Πλην της κατάστασης του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Πασχίδη και Σεφέρη, όπως επισημαίνουν, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως ο ελλιπής φωτισμός. Ήρθα εδώ, βρήκα 2 αυτοκίνητα, ένα φορτηγό και ένα φορτωτή και προσπαθούσαν να λέω, σταματήστε, θα έρθει πρώτα υπεύθυνος και μετά θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Λέει, μας έστειλαν πάρει τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο το γραφείο του Λιόντου, δεν ήταν εκεί. Παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Νάστο, δεν ήταν εκεί. Παίρνω τηλέφωνο, μου λένε, μου δώσαν ένα τεχνικής υπηρεσίας. Λέω να έρθει ένας υπεύθυνος εδώ, μα δεν μπορούμε και τα λοιπά. Ξαναεπαναλαμβάνω πάλι τηλέφωνο, βγήκε κάποιος και δεν ξέρω ποιος υπάλληλος ήταν, ο οποίος καταρχήν πρέπει να μάθει διαπαιδαγώγηση και να τον μάθουν να συμπεριφέρεται σωστά στους πολίτες. Δεν απειλούνται οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να απειλεί ένας υπάλληλος, αν ήταν υπάλληλος ή αν ήταν ερωτός, δεν ξέρω, ότι θα φέρει την αστυνομία γιατί σταμάτησα να κάνουν τη βατότητα του δρόμου. Στο Μητσικέλη είμαστε και θέλουν βατότητα εδώ μέσα, όταν πληρώνουμε τέλη και δημοτικά τέλη. Το βλέπετε τι γίνεται. Ένα. Δεύτερον, πλημελέστε τον φωτισμό.
Με αυτό το χάλι του δρόμου έχουμε πλημελέσει τον φωτισμό. Γιατί πληρώνουμε δημοτικά τέλη? Είναι ανταποδοτικά ή όχι? Να με πάρει αυτόφορο. Αν θέλουν να με πάρει αυτόφορο για να δουν την κατάντια τους πρώτα και μετά να μιλάνε. Και να μην κάθονται μέσα στα γραφεία με τους κλιματισμούς και με τις ωραίες πολυθρόνες, αλλά να βγαίνουν και έξω να δουν τον πολίτη. Και ο πολίτης είναι εδώ. Είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Βλέπετε την κατάντια που είναι σε αυτή τη γωνία εδώ. Πότε επιτέλους θα φτιάξουν? Ο κόσμος πλήρωσαν εδώ, έφτιαξαν οικοδομές, έφτιαξαν σπίτια, πήραν διαμερίσματα. Έχουν... Γιατί πρέπει να έχουμε τα χόρτα 3 μέτρα, γιατί πρέπει να έχουμε τις λακκούβες εδώ, γιατί δεν πρέπει να έχουμε φωτισμό? Αυτά να τα δει ο κύριος απερχόμενος δήμαρχος, αλλά να τα δει και ο καινούριος δήμαρχος που είναι. Βλέπετε τα φρεάτια? Πάρτε τα φρεάτια και να δούμε αν απορροφούν νερό. Το νερό θα φτάσει στη λίμνη μαζί με το χαλίκι τώρα. 5 κυβικά μπορείς να μαζέψεις εδώ. Γιατί κάθε φορά έρχονται και ρίχνουν. Αν μετρούσαν τις εργατόρες οι κύριοι αυτοί και τα μηχανήματα που στέλνανε εδώ, όχι τσιμέντου μόνο θα ρίχνουν. 3 ασφάλτους θα ρίχνουν. 10 φορές. Ήρθαν 2 μηχανήματα 10 φορές όλο το χειμώνα. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος αυτός για να έρχονται να επαναλαμβάνονται τα μηχανήματα και δουλειά να μην γίνεται? Δεν σκέφτονται καθόλου ότι ο πολίτης, εγώ, ο κάθε εγώ που είναι εδώ πολίτης, πληρώνει αυτούς τους εργάτες, τα μηχανήματα, τις φθορές αυτά τα πληρώνει για να κάνουν το κέφι της φθορά. Πήγαινε και ρίξει λίγο χαλίκι εκεί πέρα, απαξιώνοντας τον κάθε πολίτη εδώ μέσα και απειλώντας τους ότι θα φέρνουν αστυνομία. Ας έρχονταν εδώ να με πάρουν με ένα αυτόφορο και να δούμε την κατάντια τους έπειτα.